Ο πρώην Ευρωβουλευτής και γραμματέας οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Αγγέλακας βρέθηκε σήμερα στην Αργολίδα και σε συνέντευξη τύπου μίλησε για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές καθώς και για τα εκβιαστικά διλήμματα, όπως είπε, του Γιώργου Παπανδρέου, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι σε αυτές τις εκλογές δεν αλλάζουμε κυβέρνηση αλλά πολιτική. Καλωσορίζουμε σήμερα στην πόλη μας, στην πόλη του Άργους, τον παλιό Ευρωβουλευτή και σημερινό γραμματέα οργανωτικού του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, τον Μανώλη τον Αγγελάκα. Έναν άνθρωπο στον οποίο έχει εμπιστευτεί ο πρόεδρος του κόμματος, ο Αντώνης Σαμαράς, την οργάνωση, την κομματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας. Έναν άνθρωπο με συγκεκριμένο ήθος και ύφος, έναν λαμπρό επιστήμονα και έναν άνθρωπο ο οποίος στην Ευρωβουλή δημιούργησε θέματα για να προασπίσει τις θέσεις, τις γραμμές της ελληνικής παρουσίας με ιδιαίτερο τρόπο και με ιδιαίτερο ύφος. Μανώλη Αγγελάκα, καλώς ήρθες στην Αργολίδα. Σε καλωσορίζουμε εκ μέρους της οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ τον πρόεδρο της νομαρχιακής μας, της Αργολίδας, τον κύριο Σκηνοχωρίτη, για τα θερμά λόγια και το καλωσόρισμα. Είμαι μαζί με τον κύριο Ευθύμιο Δρόσο, συνεργάτη μου, αναπληρωτή γραμματέα οργανωτικού και υπεύθυνο για την Πελοπόννησο. Είμαστε 10 μέρες πριν από την πρώτη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών, εκλογές που θεωρούμε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, θα έλεγα εκλογές πρόκληση για τους πολίτες, που καλούνται μετά από, θεωρώ, πολλά χρόνια να τοποθετηθούν και με πολιτικά κριτήρια μπροστά στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Οι πολίτες έχουν σήμερα να απαντήσουν σε ερωτήματα, σε δύο σημαντικά ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, όπως έγινε αυτή η διοικητική μεταρρύθμιση που ονομάζεται Καλλικράτης, έγινε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο? Έγινε με έναν τρόπο τέτοιο που από τις αρχές Ιανουαρίου θα έχουν τις υπηρεσίες που προσμονούν, που προσμένουν? Οι δήμοι και οι περιφέρειες θα μπορούν να λειτουργήσουν από την 1η Ιανουαρίου και μετά? Και το λέω αυτό γιατί η διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας, η αναμόρφωση, ήταν ένα έργο που σχεδιάστηκε από τη δική μας παράταξη, από τη δική μας διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και που δεν υλοποιήθηκε λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων. Εμείς είχαμε κοστολογήσει το εγχείρημα ότι θα ξεπερνούσε τα 5 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Παπανδρέου προεκλογικά μιλούσε για 4 δισεκατομμύρια και η εγγεγραμμένη χρηματοδότηση αυτή τη στιγμή υπολογίζεται περίπου στα 600 εκατομμύρια. Με δεδομένο λοιπόν ότι στους νέους δήμους, τους καλλικρατικούς και στις περιφέρειες μεταβιβάζονται αρμοδιότητες όπως είναι οι πολεοδομίες, η λειτουργία των σχολείων, ένα σωρό άλλες υπηρεσίες, είναι πραγματικά άξιον απορίας πώς θα λειτουργήσουν αυτά. Υπάρχει μια προχειρότητα και οι πολίτες πρέπει να τοποθετηθούν και σε αυτό το σημείο απέναντι στην κυβερνητική πρόταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν συμμετέχει στις εκλογές και δεν έχει αυτοδιοικητικές προσωπικότητες, δεν έχει υποδείξει προσωπικότητες με αυτοδιοικητική εμπειρία. Το δεύτερο όμως και σημαντικότερο πολιτικό ερώτημα που έχουν οι πολίτες να αντιμετωπίσουν έχει να κάνει με την καθημερινότητά τους και ιδιαίτερα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά την εφαρμογή των προνοιών, των διατάξεων από το μνημόνιο που υπέγραψε και ψήφισε στη Βουλή η κυβερνητική πλειοψηφία μαζί με τους υποστηριχτές της. Νομίζω ότι έχει γίνει σαφές μετά από 5 μήνες ότι η χώρα έχει μπει σε μία περιδίνηση, η αγορά σε μία ύφεση, οι δουλειές πηγαίνουν πάρα πολύ άσχημα, θέσεις εργασίας χάνονται συνεχώς, ιδιαίτερα για τους νέους, και έχω την αίσθηση ότι κανένας δεν μπορεί να βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία. Σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, ο κύριος Παπανδρέου από προχθές έχει θέσει για δεύτερη φορά ένα εκβιαστικό δίλημα στον ελληνικό λαό ή επιβεβαιώνεται την πολιτική η οποία έχει βυθίσει τους Έλληνες στην κατάθλιψη ή προχωρώ σε εκλογές. Και το λέω για δεύτερη φορά γιατί και πέρσι ο κύριος Παπανδρέου είχε εκβιάσει τους πολίτες ζητώντας εκλογές και λέγοντας ότι θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές με αφορμή την προεδρική εκλογή του περασμένου Μαρτίου του 2010. Και το ερώτημα που έχουν οι πολίτες μπροστά τους είναι διπλό. Πρώτα απ' όλα, δέχονται να ψηφίζουν εκβιαζόμενοι? Δέχονται από τον Πρωθυπουργό της χώρας έναν τέτοιο νομό εκβιασμό?
Και από πού προκύπτει ότι η καταψήφιση του εκλεκτού του κυρίου Παπανδρέου στην Πελοπόννησο του κυρίου Τατούλη σημαίνει ότι πρέπει να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που έχουν οι πολίτες. Και δεύτερον, δέχονται οι πολίτες να υπερψηφίσουν κυβερνητικούς υποψηφίους που έχει στηρίξει το ΠΑΣΟΚ, που θα σημαίνει να συνεχίσει το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Παπανδρέου την καταστροφική πολιτική του? Δέχονται οι πολίτες να χάσουν και άλλα χρήματα από τον πενιχρό οικογενειακό προϋπολογισμό τους? Δέχονται οι πολίτες, ψηφίζοντας τους υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ, να χαθούν και άλλες θέσεις εργασίας, να μπουν και άλλα λουκέτα στις επιχειρήσεις, να δούμε και άλλα κλειστά καταστήματα, να δούμε και άλλα ενοικιαστήρια, να δούμε νέους να φεύγουν στο εξωτερικό για δουλειές? Νομίζω ότι η απάντηση είναι σαφής. Όχι, δεν μπορεί αυτό να συμβεί. Οι πολίτες πρέπει να πάρουν την ευθύνη στα χέρια τους, πρέπει να φύγουν από την πιθανή απάθεια που μέχρι τώρα είχαν και πρέπει να πάνε πρώτα απ' όλα όλοι να ψηφίσουν και στις 7 και στις 14 Νοεμβρίου και μέσα με την ψήφο τους να στηρίξουν τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες έχουν επικρίνει και έχουν αντιταχθεί στο μνημόνιο και ειδικότερα υποψηφίους που έχει προτείνει η Νέα Δημοκρατία, λαμπρές προσωπικότητες οι οποίες έχουν και αυτοδιοικητική εμπειρία, και ταυτόχρονα να δώσουν το μήνυμα «αλλάξτε πολιτική τώρα». Στις 15 Νοεμβρίου δεν αλλάζουμε κυβέρνηση, αλλάζουμε πολιτική. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να βγει μέσα από αυτές τις εκλογές. Η ψήφος είναι στους πολίτες, η απόφαση είναι σε όλες τις κοινωνικές τάξεις που ήρθε η ώρα να μιλήσουν. Και αυτές οι δημοκρατικές διαδικασίες είναι παγιωμένες και σε καμία περίπτωση οι πολίτες δεν επιτρέπουν στον κύριο Παπανδρέου και την κυβέρνησή του να τους βάζουν τέτοια διλήμματα.